Είχε σκεφτεί ποτέ ότι το να βρίζεις μπορεί να μην είναι επιθετικό, αγενές και κακόγουστο, αλλά ευεργετικό για την υγεία και την ψυχολογία σου. Ζηλεύω τους ανθρώπους που βρίζουν. Ζηλεύω τους οδηγούς που βρίζουν όταν τους βγεις απροειδοποίητα. Αυτούς που βρίζουν όταν κάποιος δεν περιμένει να βγουν για να μπει στο μετρό. Τους ανθρώπους που βρίζουν όταν τους παίρνουν με θράσος τη σειρά στο σούπερ μάρκετ ως άνθρωπος που δεν μπορεί να θυμώσει, να υψώσει τη φωνή του ή να βρίσει, έχοντας καταπνίξει αμέτρητες φορές τον θυμό μέσα μου, ανακουφίζομαι όταν βλέπω κάποιον να εκρήγνεται και να βρίζει. Είναι σαν με κάποιον τρόπο να εκτονώνομαι κι εγώ μαζί του. Αν και το να ζηλεύει τους ανθρώπους που βρίζουν ή να απολαμβάνεις τις εκρήξεις τους μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα πολιτισμένο, η επιστήμη της ψυχολογίας έρχεται να δικαιώσει αυτούς που βρίζουν και να δώσει στον καθένα μας πέντε καλούς λόγους για να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Ένα, το να βρίζεις σε κάνει πιο ανθεκτικό στον πόνο. Όπως έχει προκύψει από έρευνες, το να βρίζεις ενεργοποιεί τον αμυντικό μηχανισμό πάλι ή φυγή, που οδηγεί στην έκκληση αδρεναλίνης η οποία έχει αναλγητική επίδραση. Ερευνητέ στο Πανεπιστήμιο του Κιλ διαπίστωσαν πω άνθρωποι που βύθιζαν τα χέρια του σε εξαιρετικά παγωμένο νερό κατάφερναν να τα κρατήσουν βυθισμένα τον διπλάσιο χρόνο εάν έβριζαν σε σχέση με αυτού που το έκαναν χωρί να βρίζουν. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό λειτουργήσε για του ανθρώπου που έβριζαν περιστασιακά στη ζωή του και όχι συστηματικά. Η πιθανότερη εξήγηση είναι πω στην περίπτωση όσων το κάνουν συστηματικά ο οργανισμό του έχει αναπτύξει ένα είδο ανοσία με αποτέλεσμα να μην εκλείεται αδρεναλίνη και να μην επωφελούνται από την αναλγητική της επίδραση. Επίσης, η έρευνα δεν μπόρεσε να μετρήσει αν κάποιες βρισχές έχουν μεγαλύτερη αναλγητική επίδραση από ό,τι άλλες. 2. Σου δίνει αίσθηση ελέγχου πάνω σε μία κατάσταση. Με το να βρίζεις, νιώθεις ότι δεν είσαι παθητικό θύμα, αλλά αντιδράς ό,τι σου συμβαίνει. Αυτό μπορεί να σε ενισχύσει και να σε κινητοποιήσει να αναλάβεις ουσιαστική δράση για να διορθώσεις ή να αλλάξεις μια κατάσταση. 3. Σε κάνει να συνδέεσαι και να δένεσαι με μια ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για τις επιθετικές βρισχές, αλλά για τις κοινωνικές ή τις χιουμοριστικές βρισχές που μπορεί να ακούγονται στο πλαίσιο μιας παρέας εφήβων ή κενηλίκων σύμφωνα με την επιστήμη, το να βρίζει μέσα σε μια ομάδα είναι ένδειξη πω νιώθει ότι ανήκει σε αυτήν, αισθάνεσαι άνετα, μπορεί να είσαι ο εαυτό σου και νιώθει ασφαλής. Άλλε έρευνε έχουν καταδείξει πω το να βρίζει δείχνει ότι είσαι άτομο ανοιχτό και ειλικρινέ. Έρευνα του 2017 έδειξε ότι τα άτομα που βρίζουν περισσότερο τείνουν να μην λένε ψέματα στις σχέσεις τους. Ενδιαφέρον επίση είναι ότι άνθρωποι που έχουν χάσει την ικανότητα του λόγου από άνοια ή εγκεφαλικό, πολλέ φορέ διατηρούν την ικανότητά του να τραγουδούν αλλά και να βρίζουν. T4 είναι δείγμα εφίας Η κοινή λογική και το κοινό αίσθημα οδηγούν πολλού να θεωρήσουν ότι οι άνθρωποι που βρίζουν είναι άξεστοι, αγενεί και έχουν χαμηλό επίπεδο. Οι έρευνε πάντω δείχνουν ακριβώ το αντίθετο, αποδεικνύοντα πω το να βρίζει είναι ένδειξη ευγλωτία. Συγκεκριμένα, από πειράματα προέκυψε ότι οι άνθρωποι που βρίζουν έχουν πλούσιο λεξιλόγιο, γενικότερη ευχέρεια στον λόγο και μια μεγάλη ποικιλία από εφάνταστε και πρωτότυπε βρυσιέ. Το να βρίζει έχει επίση συνδεθεί με την κοινωνική ευφυα, αφού προφανώ χρειάζεσαι τέτοιου είδου ικανότητε για να καταλάβει πού και πότε είναι αποδεκτό να βρίζει. 5. Το να βρίζει βελτιώνει την σωματική και την ψυχική σου υγεία. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το να βρίζεις έχει πολλά ωφέλη. Βελτιώνει το κυκλοφορικό σου, ανεβάζει τα επίπεδα των ενδορφινών και χαρίζει μια γενικότερη αίσθηση ηρεμίας, ελέγχου και ευεξίας στην καθημερινότητά σου. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία και πώς να υποστηρίξετε την ευημερία σας ή των αγαπημένων σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και παρακολουθήστε τα βίντεό μας.